Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων για την εφαρμογή αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει εκπονήσει η Τροχέα του Ηρακλείου εν ώψη των εορτών, Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Δεδομένο κυρίως με βάση με τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας ότι τις μέρες των εορτών υπάρχει μια αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων της τάξης του 5%, εκπονείται ένας ειδικός σχεδιασμός τροχονομικής αστυνόμευσης στην πόλη του Ηρακλείου που θα περιλαμβάνει ελέγχους σε πάρα πολλά σημεία σε όλο το δικό δίκτυο. Με στόχο μια ανέμακτη εορταστική περίοδο, κλιμάκια της Τροχέας θα βρίσκονται σε σημεία του οδικού δικτύου. Θα δοθεί έμφαση κυρίως στις παραβάσεις εκείνες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σοβαρό τραυματισμό, όπως είναι η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, η παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής, το αντικανονικό προσπέρασμα, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, η οδήγηση με τη χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβάσεις δηλαδή που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Παράλληλα, η Τροχέα Ηρακλείου, ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Επισητισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου, με την υποστήριξη της περιφέρειας, διοργανώνουν μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατανάλωση αλκοόλ στην οδήγηση. Στόχος και δικός μας αυτές τις εορταστικές μέρες είναι μέσω από τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας και από την συχνή παρουσία σε όλο το δικό δίκτυο να κρατήσουμε σε εγρήγορση όλους τους συμπολίτες μας. Με σύνθημα «Ένας δεν πίνει, όλοι επιστρέφουν», την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τροχονόμοι αστυνομικοί και μέλη του συνδέσμου θα επισκεφτούν εστιατόρια και καφέ της πόλης και θα ενημερώσουν σχετικά τους θαμώνες των καταστημάτων και τους διερχόμενους οδηγούς, ενθαρρύνοντάς τους να επιλέξουν τον οδηγό της παρέας, έτσι ώστε αυτές οι γιορτές να είναι ανέμακτες. Γιατί με τον οδηγό της παρέας, ένας δεν πίνει, όλοι επιστρέφουν.